έχουμε φτάσει στο μνημόνιο 3. Λέτε ότι αν δεν υπήρχε το κλείσιμο τραπεζών, αν δεν υπήρχαν τα capital controls, ενδεχομένως θα φτάναμε στο μνημόνιο 3 χωρίς τη ζημιά αυτή για την οποία θα μιλήσουμε και θα βγάλουμε και το λογαριασμό σε λίγη ώρα. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Ξαφά, το εξής. Χωρίς αυτό, πιστεύετε ότι οι επενδύσεις υπήρχαν, ήταν έτοιμες, περίμεναν κάποιοι άνθρωποι να δουν τι θα γίνει με την Ελλάδα για να κάνουν επενδύσεις εδώ σε αυτή τη χώρα? Ασφαλώς υπήρχαν. Και υπήρχε και μεγάλη καθυστέρηση στις ιδιωτικοποιήσεις, που είναι το κατεξοχήν κανάλι με το οποίο μπορούμε να προσελκύουμε ξένες επενδύσεις. Δεν επρόκειτο κανείς επενδυτής, Έλληνας ή ξένος, να βάλει τα ωραία του λεφτά στην Ελλάδα επενδύοντας, όταν δεν ξέραμε αν θα είμαστε στο ευρώ ή στη δραχμή, εάν θα καταλήξει η διαπραγμάτευση ή δεν θα καταλήξει. Και αυτό φαίνεται και στα νούμερα, δηλαδή η πτώση των επενδύσεων ήταν καταστροφική. Mm-hmm. Το δεύτερο τρίμηνο είχε μία πτώση της τάξης του 10 με 11%. Αυτό σε συνδυασμό με τις εξαγωγές που και αυτές μειώνονται, δείχνει ότι η μόνη δυναμική που υπήρχε, όπως είπαμε, ήταν από τις ιδιωτικές και δημόσιες κατανάλωσεις. Να πάρουμε όμως τη γνώμη της κυρίας Μιράντα Ξαφά σε αυτό ακριβώς το ζήτημα, κυρία Ξαφά. Το θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Είναι καλύτερη αυτή η λύση που βρέθηκε τώρα, ακόμη και αν αυξάνει τελικώς το δημόσιο χρέος? Και τι χρειάζεται να συμπληρωθεί σε αυτό για να πούμε ότι έχουμε κάνει ένα ρούμπο σε αυτή τη διαπραγμάτευση? Έναν τουλάχιστον πρέπει να τον έχουμε. Όταν ακούω τον κύριο Τσίπρα να επιχαίρεται επειδή η συμφωνία που έφερε είναι καλύτερη από αυτήν που απέρριψαν οι ψηφοφόροι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, μου έρχεται στο μυαλό η ιστορία του παιδιού που σκότωσε τους γονείς του και μετά ζήτησε από τους δικαστές επίοικια γιατί ήταν ορφανός. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που βύθισε την οικονομία στην ύφεση. Mm-hmm. Και γι' αυτό η Τρόικα, ή όπως αλλιώς θέλετε να την πείτε, μείωσαν τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Επειδή ακριβώς η κυβέρνηση Τσίπρα δεν πήρε κανένα μέτρο για να επαναφέρει την οικονομία σε τροχιά δημοσιονομικής διατηρησιμότητας, πήγαμε από πρωτογενή πλεονάσματα σε πρωτογενή ελλείμματα φέτος. Μάλιστα. Και αυτό συνδέεται και με το θέμα του χρέους. Δηλαδή, όταν επιχαίρεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι το IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιτέλους συμφωνεί μαζί μας ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, μα ποιος προκάλεσε την μη βιωσιμότητα? Η έκθεση του Ταμείου λέει καθαρά ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2014... Πεζόταν ακόμα, αλλά μετά, επειδή άλλαξε η πολιτική, μεγάλωσαν τα ελλείμματα, σταμάτησαν οι ιδιωτικοποιήσεις, ήταν προφανώς αδύνατον να παραμείνει βιώσιμο το χρέος. Η κυρία Ξαφά, το δικό σας συμπέρασμα, τι κάνουμε για να μην έχουμε αυτό το κακό αποτέλεσμα, το οποίο αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο δρόμος? Πώς μπορούμε να πάμε καλύτερα? Όποια κυβέρνηση προκύψει από τις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υιοθετήσει το μνημόνιο, όχι να το θεωρεί αναγκαίο κακό, ούτε απόλυτο κακό, αλλά να το υιοθετήσει και να εξηγήσει στον κόσμο γιατί χρεοκοπήσαμε και τι πρέπει να γίνει για να βγούμε από την κρίση. Διότι όσο επιρρύπτουμε ευθύνες στην Τρόικα και σε εξωτερικούς παράγοντες, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Εάν κάνουμε δύο βήματα μπροστά και ένα πίσω, θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο να ξεπεράσουμε την κρίση. Θα πρέπει ασφαλώς να εφαρμόσουμε το μνημόνιο, αλλά θα πρέπει επιπλέον να κοιτάξουμε εμείς ποιο είναι το όραμά μας για την Ελλάδα, πώς τη βλέπουμε την Ελλάδα σε 5 ή 10 χρόνια από σήμερα. Άραστε.